τηλέφωνο. Όσοι σας αρέσω έτσι με τα κόκκινα και με το καπέλο. Εντάξει. Λοιπόν. Πιο ωραία με τα μαύρα ή με τα ξανθά. Ρένα. Έλα. Θέλω να μπεις. Πόσο καιρό τα μαλλιά τα είχες έτσι? Αυτά τα είχα γύρω στους 6 μήνες. Έγινε μετά τα περασμένα Χριστούγεννα, που χρειάστηκε να κάνω αυτό το δίσκο από τη Λύρα, σε παραγωγή του Μάκη του Δελαπόρτα, που έχει κάνει τις παραγωγές του, του ελληνικού κινηματογράφου τα τραγούδια, ξέρεις, που έχουν πολύ μεγάλη επιτυχία. Μάκης Δελαπόρτα, σαν συνάδελφος. Σε καλό παιδί. Βεβαίως. Έχουμε συνεργαστεί με το Μάκη. Σίγουρα, ναι. Και είναι αυτός που έχει βάλει μέσα στις δίσκους, στις ραπ, και έχει φέρει την αναβίωση του ελληνικού κινηματογράφου το τραγούδι, έχει κάνει και την παραγωγή σε αυτό το δίσκο. Μάλιστα. Λοιπόν, ο συνθέτης είναι ο Πάνος Ρουμελιώτης και η στιχουργή είναι η Μαρία Ζωγράφου, Παύλος Μπέλος και άλλοι πολλοί. Μάλιστα. Τώρα, χρειάστηκε να κάνουμε ένα καινούριο look, όπως είπες προηγουμένως, ναι. Και είπαν ότι, και τους είπα εγώ ότι για να γίνει ένα κάτι καινούριο που να μην θυμίζει αυτό που ξέρει ο κόσμος από μένα, πρέπει να γίνω μαύρη. Κατράμι, ας πούμε, για να αλλάξω. Παντού εννοεί. Μαύρη. Μαύρο μαλλί. Και έτσι έγινε το μαύρο μαλλί. Μόνο μαλλί μαύρο ή έκανε και ειδικέ θεραπείε στη θάλασσα? Λοιπόν, το Μάικλ Τζάκσον είμαι. Όχι. Να αλλάξω δέρμα, τι να έκανα. Όχι, εννοώ μήπω τυχόνε πολύ καλοκαίρι και τέτοια παραλίε και γυμνή και ώστε να πάρει ένα χρώμα. Όχι. Όχι, αλλά λέω ότι. Του είπα ότι για να αλλάξω, τώρα το λέω σοβαρά. Μια και παιδευόμαστε εδώ ότι πρέπει να αλλάξω και όλα αυτά. Αυτό το πλάνο είναι καλύτερο νομίζω, σε αυτό να επιμείνετε. Πολύ καλά. Γιατί φαίνεται και το άλλο παιχνίδια και αστέρια από πίσω. Πολύ καλά. Λοιπόν, πράγματι. Και τους είπα ότι για να αλλάξω πρέπει να γίνω μαύρη. Δεν γίνεται. Το μαλλί αυτό είναι αυτή με τελικά. Ναι. Μετά όταν με είδαν έτσι, απελπιστήκανε. Είδαν ότι είναι λάθος και πρέπει ο καθένας να είναι αυτός που είναι, όπως το ξέρει ο κόσμος, ό,τι έχει να δώσει και όπως και ο Κώστας ο Καραγιάννης. Που είπε ότι μόνο στην Ελλάδα συμβαίνει αυτό. Να μην θέλουν αυτοί που έχουν καταξιωθεί σε κάτι, είτε στο τραγούδι, είτε στο θέατρο, είτε στο κινηματογράφο, από κάτι, να θέλουν να τα αλλάξουν. Μάλιστα. Μα για ποιο λόγο? Βέβαια, θα αλλάξει, θα κάνει ορισμένε μεταλλαγέ. Αλλά όχι να φύγει και εντελώς από αυτό που ξέρει ήδη ο κόσμος. Ναι, ναι, ναι. Να είσαι εκεί γύρω. Και, και ένα. Hello, babies. Έτσι σε έχει γνωρίσει ο κόσμος. Χαιρετάει τον κόσμο που είναι έξω. Ρένα. Χαιρετάω και εσάς που είστε εδώ κοντά μας και μας βλέπετε. Λοιπόν, Ρένα Παγκράτη και Ρένα, πριν πάμε σε οποιαδήποτε άλλη από το τόσο ενδιαφέροντα που έχουμε να πούμε, έχουμε πολλή ώρα και παρακαλώ τους τηλεθεατές να μας συγχωρήσουν. Πρέπει να τιμήσουμε τη Ρένα ακριβώς όσος χρόνος, που δεν τη φτάνει αυτός ο χρόνος. Από τις 8 εγώ την περίμενα πως θα είμαστε μαζί. Είναι το πολλό το F. Αλλά είναι το F το πολλό. Έχεις δίκιο, σοφό αυτό των αρχαίων. Δεν λέμε κανένα τραγούδι έτσι για να προσθεί και ο κόσμος. Μα αυτό λέω. Πάμε στο πρώτο τραγούδι. Το πρώτο τραγούδι είναι στον Έρωτα Εχμάλωτη και το αφιερώνω. Το πρώτο, ναι. Το πρώτο πρώτο από την πρώτη πλευρά. Στον Έρωτα Εχμάλωτη αφιερώνω εδώ στους τεχνικούς, στα παιδιά, στην εκπομπή, σε όλους εσάς και σε εσάς με πολύ αγάπη, σε όσους έτσι αισθάνεστε πολύ ερωτευμένοι ή εχμάλωτοι στον έρωτα. Πολύ καλά. Ρένα Παγκράτη και πάμε στο πρώτο μας τραγούδι. Είναι μερικές φορές που παλιές μου διαφορές βγαίνουνε στην επιφάνεια. Τότε θέλω να κοπώ, λόγια άδικα μη πω, μη με ρίξουν στην αφάνεια. Είμαι στον έρωτα εχμάλωτη, το πάθος μου ευάλωτη, όλα στο νου μου είναι μπερδεμένα. Είμαι στον έρωτα εχμάλωτη, το πάθος μου ευάλωτη, όλα στο νου μου είναι μπερδεμένα. Φορές, στις απότομες στροφές στου μυαλού την παραζάλι. Λόγια πύρινα καυτά μου ματώνουν την καρδιά και χαϊδεύω τη σκανδάλι. Είμαι στον έρωτα εχμάλωτη, στο πάθος μου ευάλωτη, όλα στο νου μου είναι μπερδεμένα.
πολλά στο νου μου είναι μπερδεμένα. Είμαι στον έρωτα εχμάλωτη, στο πάθος μου ευάλωτη. Πολλά στο νου μου είναι μπερδεμένα. Είμαι στον έρωτα εχμάλωτη, στο πάθος μου ευάλωτη. Πολλά στο νου μου είναι μπερδεμένα. Να έρθω κι εγώ εδώ κοντά στην... Ερώτηση τώρα, αυτοί που χειροκροτήσαν τι είναι, οι ερωτευμένοι ή οι απογοητευμένοι? Έτσι τώρα. You, monsieur? Ερωτευμένοι. Α, μπράβο, τότε να σε χειροκροτήσουν. Πάμε δεύτερο τραγούδι. Έκανε εισαγωγή. Ηρένα, για το δεύτερο. Ξεκινάμε.